Πόσο αλκοόλ επιτρέπεται να πίνω? Επιβαρύνει την υγεία μου? Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες το αλκοόλ απαγορεύεται εντελώς? Και αν πίνω λίγο, έχω κάτι να κερδίσω? Είμαι η Εύφη Κολοβέρου, κλινική διαιτολόγος, και στο σημερινό βίντεο θα ασχοληθούμε με το αλκοόλ. Το αλκοόλ, όπως και τα ναρκωτικά ή ο καπνός, συγκαταλέγεται στις λεγόμενες ψυχοτρόπες ουσίες, δηλαδή ουσίες που επηρεάζουν τη διάθεση, τα συναισθήματα και την αντίληψη εκείνου που τις καταναλώνει. Το μέτρον άριστον είναι ατάκα κλειδί για την κατανάλωση αλκοόλ, καθώς, όπως θα αναλύσουμε και παρακάτω, η μικρή κατανάλωση φαίνεται ότι συνοδεύεται από κάποια ωφέλη υγείας. Όμως, όταν υπερβαίνουμε το μέτρο, έχουμε μια εκθετική αύξηση του κινδύνου για διάφορα νοσήματα. Πάμε όμως να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Όλοι σίγουρα έχουμε ακούσει ότι το κρασί υπήρξε για χιλιετίες αναπόσπαστο κομμάτι της μεσογειακής διατροφής μας. Μιας διατροφής με σημαντική καρδιοπροστατευτική δράση, αποτελώντας σημαντικό θερμιδικό συμπλήρωμα για τους λαούς της μεσογειακής λεκάνης. Σύμφωνα με μια μεταδιδακτορική έρευνα για την κατανάλωση αλκοόλ στην Ελλάδα, το 1840 ένας Αθηναίος εύπορος έμπορος αγόραζε καθημερινά για την οικογένειά του 3,2 κιλά ψωμί, 2,2 κιλά κρασί και 1,2 κιλά κρέατος. Εκτός όμως από το κρασί, στη Βαλκανική Χερσόνησο αναφέρεται και η απόσταξη άλλων αλκοολούχων ποτών, όπως η ρακή, ήδη από τους ύστερους βυζαντινούς χρόνους, τα οποία εντάσσονται με την πάροδο των ετών στις καθημερινές συνήθειες και κοινωνικές τηλετουργίες των ανθρώπων. Σκεφτείτε ότι και στο χριστιανικό μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας το κρασί κατήχε κεντρική θέση. Από τότε όμως μέχρι σήμερα τα πράγματα έχουν αλλάξει πολύ και το αλκοόλ θεωρείται πλέον από πολλούς το μέσο για να διασκεδάσουν ή να χαλαρώσουν. Πόσο λοιπόν αλκοόλ μπορούμε να πίνουμε? Σύμφωνα με τον Εθνικό Διατροφικό Οδηγό, εάν κάποιος καταναλώνει ινοπνευματώδη ποτά, συνίσταται η κατανάλωση μέχρι 2 ποτών την ημέρα για τους άντρες και μέχρι 1 ποτού την ημέρα για τις γυναίκες κατά τη διάρκεια των γευμάτων, όπου ένα ποτό ή μία μερίδα αλκοόλ μας δίνει περίπου 14 γραμμάρια αλκοόλης και ισοδυναμεί με μία μικρή μπύρα 330 ml, περιεκτικότητας 4-5% σε αλκοόλη, ή ένα μικρό ποτήρι περίπου 125 ml κρασί, περιεκτικότητας 11-13% σε αλκοόλη, ή ένα ποτήρι 40-45 ml από ούζο ή τσίπουρο ή άλλο ποτό όπως βότκα, τζιν, μίσκι, περιεκτικότητας 30-40% σε αλκοόλη. Να τονίσω ότι τα αλκοολούχα ποτά περιέχουν συνήθως νερό και αλκοόλ και είναι παντελώς φτωχά σε θρεπτικά συστατικά. Γι' αυτό και παρόλο που το αλκοόλ αποδίδει θερμίδες και συγκεκριμένα ένα γραμμάριο αλκοόλης αποδίδει 7 θερμίδες, δηλαδή λίγο λιγότερο από το λίπος που είναι 9 θερμίδες και περισσότερο από τους υδατάνθρακες και την πρωτεΐνη που αποδίδουν για κάθε γραμμάριο 4 θερμίδες, παρόλο λοιπόν που αποδίδει θερμίδες, δεν θεωρείται θρεπτικό συστατικό. Πάμε να δούμε τώρα κάποια πράγματα για το μεταβολισμό του αλκοόλ. Αφού πιούμε ένα ποτό, 20% του αλκοόλ θα απορροφηθεί από το στομάχι μας. Ωστόσο, το μεγαλύτερο μέρος, δηλαδή το υπόλοιπο 80%, θα απορροφηθεί πιο χαμηλά στον πεπτικό σωλήνα και συγκεκριμένα στο λεπτοέντερο. Το σηκώτη είναι το βασικό όργανο που θα μεταβολήσει, δηλαδή θα διασπάσει το αλκοόλ και μόλις το 3% αυτού θα απομακρυνθεί από τον υδρότα, τα ούρα ή την αναπνοή μας. Ωστόσο, ακόμα και αυτό το μικρό ποσοστό είναι αρκετό για να κάνει την ανάσα ενός μεθυσμένου να μυρίζει από μακριά και αρκετό για να βρεθεί κάποιος θετικός σε ένα αλκοτέστ, εάν έχει βέβαια υπερβεί τα επιτρεπτά όρια κατανάλωση αλκοόλ. Τώρα, για να απομακρυνθεί το αλκοόλ από το σώμα μας, αρχικά θα μετατραπεί σε ακεταλδεΐδη με τη βοήθεια του ενζύμου αλκοολική αφιδρογονάση και στη συνέχεια η ακεταλδεΐδη αυτή, η οποία μάλιστα είναι ακόμα πιο τοξική από το ίδιο το αλκοόλ, μετατρέπεται στο άκακο οξικό οξύ με ένα δεύτερο ένζυμο που ονομάζεται αφιδρογονάση της ακεταλδεΐδης. Ωστόσο, και αυτό είναι super sauce να το θυμόμαστε, το σηκώτη μας δεν μπορεί να διασπάσει όλο το αλκοόλ που εμείς καταναλώνουμε μόνο μιας, αλλά μόνο 6-10 γραμμάρια αλκοόλ ανά ώρα, δηλαδή λιγότερο από μία μερίδα αλκοόλ. Αν σκεφτούμε για παράδειγμα ότι ένα ποτήρι κρασί 125 ml με 12% αλκοόλ έχει περίπου 15 γραμμάρια αλκοόλης. Και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα για να επιταχύνουμε τη διαδικασία αυτή. Το υπόλοιπο αλκοόλ, λοιπόν, μέχρι να μπορέσει το σηκώτη μας να το διασπάσει και να το απομακρύνει από το αίμα, θα κυκλοφορεί ελεύθερα, επηρεάζοντας τα διάφορα όργανα. Πριν δούμε
είναι όμως το πώς μας επηρεάζει το αλκοόλ, να σας πω ότι το πόσο αλκοόλ θα κυκλοφορήσει στο αίμα μας και θα μας επηρεάζει, δεν εξαρτάται μόνο από τη δόση του ποτού που καταναλώθηκε. Σίγουρα, όσο περισσότερο πίνουμε και όσο πιο υψηλό σε αλκοόλ είναι το ποτό που καταναλώνουμε, τόσο μεγαλύτερη η συγκέντρωση αλκοόλ στο αίμα. Ωστόσο, η συγκέντρωση αυτή επηρεάζεται και από άλλες παραμέτρους, με σημαντικότερες τις εξής. Πρώτον, το φύλλο. Στις γυναίκες, η συγκέντρωση αλκοόλ στο αίμα αυξάνεται ταχύτερα σε σχέση με τους άντρες για την ίδια ποσότητα, πάντα λέω, αλκοόλ, λόγω του ότι οι γυναίκες έχουν κατά μέσο όρο χαμηλότερο σωματικό βάρος και χαμηλότερο ποσοστό νερού σε σχέση με τους άντρες. Επίσης, οι άντρες έχουν υψηλότερη ποσότητα του ενζύμου αλκοολική αφιδεργονάση, που σημαίνει ότι μπορούν να διασπάσουν το αλκοόλ πιο γρήγορα. Δεύτερον, το φαγητό. Το φαγητό που καταναλώθηκε πρόσφατα εννοώ. Η ίδια ποσότητα αλκοόλ θα οδηγήσει σε 50% χαμηλότερη συγκέντρωση αλκοόλ στο αίμα σε έναν άνθρωπο που έφαγε πρόσφατα σε σχέση με κάποιον που είναι εντελώς μυστικός. Και τρίτον, το είδος του ποτού. Παλαιότερες μελέτες είχαν βρει ότι η παρουσία διοξιδίου του άνθρακα, π.χ. στη σαμπάνια, επιταχύνει την απορρόφηση του αλκοόλ καθώς προκαλεί χάλαση των σφυκτήρων του στομάχου και του εντέρου, ενώ η παρουσία υδατανθράκων στο αλκοόλ, π.χ. στην μπύρα, οδηγεί σε καθυστέρηση της απορρόφησης του αλκοόλ, καθώς οι υδατάνθρακες και οι αλκοόλοι ανταγωνίζονται ως προς την απορρόφηση. Τώρα, τι θα μου προκαλέσει το αλκοόλ? Το αλκοόλ, μιας και είναι υδατοδιαλυτό, μπορεί πολύ γρήγορα να ταξιδέψει μέσω του αίματος και να φτάσει σε όλα τα όργανα. Για παράδειγμα, μπορεί να φτάσει στον εγκέφαλό μας σε μόλις 5 λεπτά. Το αλκοόλ θα προκαλέσει παροδικά αγκιοδιαστολή και ένα αίσθημα ζεστασιάς μαζί με μείωση των σφυγμών μας και ελαφριά πτώση της πίεσης. Στον εγκέφαλο τώρα θα επηρεάσει την ικανότητά μας να ελέγχουμε τη συμπεριφορά μας και τις κινήσεις μας ακόμα, ενώ στους νεφρούς μας θα δράσει και ως διουρητικό, καθώς αυξάνει την παραγωγή των ούρων ακόμα και 20 λεπτά μετά την κατανάλωσή του. Πώς επηρεάζει όμως η αυξημένη κατανάλωση αλκοόλ την υγεία μακροπρόθεσμα? Καταρχάς, ας μην ξεχνάμε ότι και με το να καταναλώσουμε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ μονομιάς, κινδυνεύουμε. Σκεφτείτε πόσες φορές το αλκοόλ γίνεται αιτία σοβαρών τροχαίων. Ωστόσο, πάμε να δούμε τι γίνεται με τη μακροχρόνια κατανάλωση αλκοόλ. Η αυξημένη λοιπόν κατανάλωση αλκοόλ μπορεί να επηρεάσει πολλά όργανα και έχει φανεί από μελέτες ότι αυξάνει τον κίνδυνο καρδιαγγειακών νοσημάτων, διαβήτη τύπου 2, λιπόδους νόσου του ύπατος, κύρωσης του ύπατος αλλά και παγκρεατίτιδας. Επίσης, μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία του εγκεφάλου μας και να αυξήσει την πιθανότητα εξασθένησης της μνήμης αλλά και άνοιας. Τέλος, η αυξημένη κατανάλωση αλκοόλ σχετίζεται και με διάφορους τύπους καρκίνου, κυρίως καρκίνο του ύπατος, του ισοφάγου, του στομάχου αλλά και του μαστού. Θα ήθελα να τονίσω ότι περίπου το 4% των νέων περιπτώσεων καρκίνου το 2020, που αντιστοιχεί σε 740.000 άτομα παγκοσμίως, οφείλονταν στην κατανάλωση αλκοόλ. Από τα άτομα τώρα που εμφάνισαν καρκίνο, το 47%, δηλαδή περίπου η μισή, ήταν heavy drinkers, δηλαδή προσλάμβαναν πάνω από 60 γραμμάρια αλκοόλ στην ημέρα, δηλαδή έπιναν πάνω από 4 μικρά ποτήρια κρασί των 125 ml ή πάνω από 4 κλασικά ποτά, gin, vodka και ούτω καθεξής. Το 40% μετά ήταν risky drinkers, δηλαδή προσλάμβαναν 20 έως 60 γραμμάρια αλκοόλ ανά ημέρα, δηλαδή έπιναν 1,5 έως 4 ποτά ανά ημέρα, και μόλις το 14% ήταν οι moderate drinkers, δηλαδή προσλάμβαναν κάτω από 20 γραμμάρια αλκοόλ ανά ημέρα, δηλαδή έπιναν κάτω από 1,5 ποτό ανά ημέρα. Λίγο αλκοόλ όμως καλό δεν κάνει. Για χρόνια πιστεύουμε στην ύπαρξη μιας J-καμπύλης μεταξύ αλκοόλ και θνησιμότητας από κάθε αιτία. Δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι ένα άτομο που δεν πίνει καθόλου έχει χ κίνδυνο να πεθάνει, ο κίνδυνος θα μειωθεί αν κάποιος πίνει με βάση τις συστάσεις, δηλαδή όπως είπαμε έως ένα ποτό αν είναι γυναίκα και έως δύο ποτά αν είναι άνδρας, ενώ σε μεγαλύτερες καταναλώσεις ο κίνδυνος θα αυξηθεί εκθετικά. Ωστόσο, αυτή η σχέση έχει αμφισβητηθεί από πολλούς. Και πρόσφατα, μια σημαντική δημοσίευση στο περιοδικό Lancet κατέληξε ότι το όριο κατανάλωσης αλκοόλ για να πετύχουμε τη μικρότερη θνησιμότητα από κάθε αιτία είναι τα 100 γραμμάρια αλκοόλ στην εβδομάδα, δηλαδή μέχρι ένα ποτό την ημέρα για όλους. Άρα, πόσο αλκοόλ μπορώ να πίνω τελικά? Ιδανικά, καθόλου ή έστω περιστασιακά.
Σίγουρα, αν κάποιος δεν πίνει αλκοόλ, καλό είναι να μην ξεκινήσει να πίνει. Ναι, κάποια είδη αλκοόλ, όπως μπύρα ή κρασί, έχουν και αντιοξειδωτικές ουσίες, όπως το κρασί έχει ρεσβερατρόλη. Όμως, μπορούμε να βρούμε αντίστοιχες ενώσεις σε πλήθος τροφίμων, όπως τα φρούτα και τα λαχανικά, παίρνοντας ταυτόχρονα και πολλά άλλα θρεπτικά συστατικά και χωρίς να επιβαρύνουμε το σηκώτη μας με το μεταβολισμό μιας τοξικής ουσίας. Τώρα, για αυτούς που ήδη πίνουν συστηματικά, θα πρότεινα κατανομή του αλκοόλ μέσα στην εβδομάδα και μείωση στο ένα ποτό την ημέρα ή έως ένα ποτό την ημέρα για όλους, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα. Τώρα, τι να επιλέξω αν βγω για ποτό και αν δεν θέλω να πιω, τι επιλογές υπάρχουν? Καταλαβαίνω ότι πολλοί από εμάς και εγώ ίδια πίνουμε κοινωνικά, δηλαδή σε μια έξοδο για ποτό ή σε ένα τραπέζι. Αν είναι έτσι, θα έλεγα να επιλέγετε ό,τι ποτό θέλετε. Εγώ προτιμώ το κρασί, αλλά ξαναλέω, επιλέξτε αυτό που σας ικανοποιεί. Απλώς προσέξτε την ποσότητα. Και σας παρακαλώ, προσοχή αν οδηγείτε. Το αλκοόλ, όπως είπα, είναι ύπουλο. Μας κάνει να νομίζουμε ότι έχουμε τον έλεγχο, ότι μπορούμε π.χ. να οδηγήσουμε, αλλά πιστέψτε με, τα αντανακλαστικά μας είναι πολύ αδύναμα. Η αντίληψη του κινδύνου μειωμένη και οι αντιδράσεις μας πολύ, πολύ περιορισμένες. Αν δεν θέλετε τώρα να πιείτε καθόλου αλκοόλ και είστε έξω, μπορείτε να επιλέξετε κάποιο ποτό χωρίς αλκοόλ, όπως π.χ. μπύρα χωρίς αλκοόλ, ή κάποιο mocktail, δηλαδή κοκτέιλ χωρίς αλκοόλ, ή ανθρακούχο νερό. Συμπερασματικά λοιπόν, το αλκοόλ παραμένει μια νόμιμη ουσία με ψυχοτρόπο δράση, η οποία αν καταναλώνεται σε μικρές, πολύ μικρές ποσότητες, δηλαδή έως ένα ποτό την ημέρα, δεν φαίνεται να αυξάνει τον κίνδυνο ολικής θνησιμότητας. Ωστόσο, είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνεται εξατομίκευση των συστάσεων, καθώς για ορισμένες ομάδες του πληθυσμού ίσως κριθεί απαραίτητη η σύσταση για πλήρη αποφυγή του αλκοόλ, όπως γυναίκες ενδεχομένως με οικογενειακό ιστορικό καρκίνο του μαστού ή άτομα με οικογενειακό ιστορικό καρκίνο του στομάχου ή του ύπατος ή του ισοφάγου. Εννοείται, το αλκοόλ απαγορεύεται για άτομα που λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή που αλληλεπιδρά με το αλκοόλ, αλλά και γενικότερα όταν γίνεται λήψη φαρμάκων, καθώς το αλκοόλ, όπως είπαμε, αυξάνει σημαντικά το φόρτο εργασίας του σηκωτιού. Απαγορεύεται για εγγύους, για άτομα με γαστροεσοφαγική παλινδρόμηση, παγκρεατίτιδα, κάποια νόσο του ύπατος γενικότερα, υπέρταση ή καρδιαγγειακή ανεπάρκεια, μεταξύ άλλων, και φυσικά για άτομα κάτω των 18 ετών. Ελπίζω να βρήκατε το βίντεο ενδιαφέρον και να μάθετε κάτι καινούριο σχετικά με το αλκοόλ. Μην ξεχάσετε εννοείται να μου αφήσετε τα σχόλιά σας, να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου και συνεχίζουμε τη διατροφική μας εκπαίδευση την επόμενη εβδομάδα με ένα καινούριο βίντεο.